Λίγο μετά τις 12, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ομιλία του κυρίου Βενιζέλου. Αν δεν σωθεί η χώρα, δεν σώζονται οι άνθρωποι, είπε χαρακτηριστικά. Διέψευσε τα σενάρια εκλογών, δεν άφησε ελπίδες για το φόρο στα καύσιμα και ζήτησε κοινωνική αλληλεγγύη. Όλο το ρεπορτάζ όμως έχει αναλυτικά ο συνάδελφος δημοσιογράφος και σχολιαστής μας, ο Μιχάλης Αγραφιώτης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Μιχάλη, δεύτερη μέρα της έκθεσης. Καλησπέρα. Βάζω δεύτερη μέρα, όπως λες, της έκθεσης. Ο κ. Βενιζέλος ήταν σήμερα το πολιτικό πρόσωπο που στιγμάτισε την ατζέντα και βεβαίως ιδιαίτερα αισιόδοξος, όπως και ο κ. Σαμαράς ήταν χθες, και ο κ. Βενιζέλος ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας της χώρας. Από εκεί και πέρα, αυτό πρέπει να πω ότι από τη Δυτική Μακεδονία ήταν παρόν ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, γενικότερα την οικονομική πολιτική, τη σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα, τα ενεργειακά ζητήματα, αλλά και τις υποδομές. Κάτι για τις υποδομές, τον κύριο Χρυσοκοίδη, που είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω, τον ρώτησα πώς πάει η υπόθεση του Ε65 που θα συνδέει τα Γρεβενά με την Εθνική Οδό και την Αθήνα. Κατά συνέπεια, είπε ότι επί υπουργίας του θα κοιτάξει να δώσει λύση στην επαναχρηματοδότηση του έργου και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Παρόν ήταν και ο κύριος Μανιάτης, ο οποίος υποπτεύει τα θέματα τα ενεργειακά και όπως και της ΔΕΗ. Είπε χαρακτηριστικά ότι το θέμα έχει αναλάβει ο υφυπουργός σας, η Μάχης Παπαγεωργίου, το θέμα της αποκρατικοποίησης αλλά και γενικότερα της πολιτικής πάνω στα θέματα της ΔΕΗ. Όμως επιβλέπει και αυτός και θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί μια πιο δίκαιη λύση στα θέματα της ΔΕΗ, με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλλει γενικότερα στην διαφοροποίηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, αλλά και την προστασία γενικότερα του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα. Και βεβαίως προτίθεται σε εύλογο χρονικό διάστημα να επισκεφθεί και την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για να δει και αυτός η διεισόμαση τι συμβαίνει με τα ζητήματα της ΔΕΗ, της ενέργειας και του λιγνίτη. Από εκεί και πέρα, βάσω για το πετρέλαιο θέρμανση, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι ναι, μεν πιέζονται από την Τρόικα, θα κοιτάξουν όμως είτε στα μέσα του φετινού χειμώνα είτε τον επόμενο χειμώνα να ελαφρύνουν κατά πολύ, να είναι ιδιαίτερα, όπως είπε, γενναιόδοροι σαν κράτος, για να μπορέσουν να δούνε κοινωνικά το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα στη μικρομεσαία τάξη. Πολλά λοιπόν τα θέματα που ανέδειξε ο κ. Βενιζέλος μέσα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τη σημερινή του ομιλία. Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ήταν παρόντες πολλοί φορείς της χώρας, όπως ο κ. Γουρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο κ. Μίχαλος, ο πρόεδρος του ΕΒΑ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων και ο πρόεδρος των Ελληνικών Τραπεζών. Θέλω να μου πεις στο σημείο αυτό, τι κλίμα δημιούργησε στους παραγωγικούς φορείς η ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου, τι αποκόμισαν? Δεν ξέρω αν είχες τη δυνατότητα να συνομιλήσεις και μαζί τους. Και με τον κύριο Μίχαλο μίλησα, αλλά και με άλλους, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχάνων, οι οποίοι είπαν ότι η χώρα περνάει μια ιδιαίτερα βαριά κρίση. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Έχει χτυπήσει και τους βιομηχανούς, ακόμα και τις πιο μεγάλες παραγωγικές τάξεις έχει χτυπήσει κρίση. Μάλιστα, μου περιέγραφε ο κύριος Μίχαλος ότι στην Αθήνα, που υπάρχει ακόμα κινητικότητα στην αγορά, υπάρχουν καταστήματα που έχουν να πληρώσουν ρεύμα εδώ και μήνες και απειλούνται πλέον να τους διακοπεί το ρεύμα ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, υπάρχει πολύ βαριά οικονομική κρίση σε όλη τη χώρα, όμως πρέπει να βρεθεί και μία διέξοδο σε αυτή την οικονομική κρίση. Και το Μάιο, που τελειώνει το μνημόνιο, και θα πρέπει να αναζητηθούν νέα κεφάλαια. Κεφάλαια είτε από τις αγορές, είτε με τη σύμβαση νέας συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ιδιαίτερα είναι μεν επιφυλακτικά αισιόδοξοι όλοι οι φορείς, όμως περιμένουν και τις εξελίξεις. Περιμένουν τις εξελίξεις γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουμε πλεόνασμα στην κοινική κυβέρνηση και στον κοινικό προϋπολογισμό, μπορεί να υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποιες ενδείξεις θετικής πορείας, όμως αυτά πρέπει να αποτυπωθούν και στην κοινωνία. Και αν δεν λειτουργήσει καλά η κοινωνία και η αγορά και η μικρομεσαία αγορά, δεν θα μπορέσει όλη η χώρα να ανασάνει. Mm-hmm. Αν μπορέσει η χώρα και βγει από αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης, τότε θα μπορέσουν να φανούν και τα θετικά αποτελέσματα. Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι δεν πρέπει να ακούγονται φωνές όπως αυτές του αντιμνημονιακού τόξου, γιατί κλείνουν το μάτι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και κοροϊδεύουν τον κόσμο, αφού την επόμενη μέρα που θα αναλάβουν την εξουσία, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, θα διαπραγματευτούν και αυτοί και θα πούνε ότι μόνο με μέσω της διαπραγμάτευσης θα μπορέσει να βγει κάποιο θετικό στοιχείο. Δηλαδή, ουσιαστικά θα ακολουθήσουν την πορεία που ακολούθησε και το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Και μάλιστα αναφέρθηκε, έκανε και αυτοκριτική ως προς το ΠΑΣΟΚ,
Αλλά τόνισε και το άλλο το χαρακτηριστικό, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ήταν αυτή που σήκωσε το βάρος όλης αυτής της κρίσης. Αλλά είναι το πατριωτικό καθήκον, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, μπορεί να δέχεται και τα αρνητικά και όλες τις αρνητικές εξελίξεις, αλλά και την πτώση των ποσοστών. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, γι' αυτό μόνο επίτασε η σωτηρία της χώρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Βενιζέλος. Mm-hmm. Μιχάλη, ο κύριος Βενιζέλος, από ό,τι ακούσαμε τουλάχιστον και στο κομμάτι έτσι που κόψαμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους συνδικαλιστές. Θέλω αρχικά να μου μεταφέρεις ποιο ήταν το κλίμα που επικράτησε σήμερα, αν συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις, και κατά δεύτερον, αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στους καθηγητές που εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς μπαίνουν σε κλειό απεργιακών κινητοποιήσεων. Σήμερα η πόλη ήταν αρκετά ήρεμη. Δεν υπήρχαν ελάχιστες αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν γύρω από το Βελίδιο. Δεν φαίνονταν δηλαδή ότι έχουμε μέρες διεθνούς εκθέσεως στην πορεία. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τους καθηγητές, όπως αναφέρθηκε και στο σχετικό απόσπασμα, είπε ο κ. Βενιζέλος ότι ναι, μεν υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και γενικότερα δεν του είναι και αυτού ευχάριστο να προβαίνει σε τέτοιες αποφάσεις όπως έκανε και η κυβέρνηση, η προηγούμενη, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση. Δεν δηλαδή είναι ευχάριστο και στον ίδιο, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, όπως είπε, για να μπορέσει η χώρα να ξεφύγει από την ύφεση, να μπορέσει να έχει έναν κρατικό μηχανισμό και μια δημόσια διοίκηση που να στέκεται όρθια στα πόδια της και να μην αναγκαζόμαστε να έχουμε κάθε χρόνο τέτοια ελλείμματα που να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά συνέπεια να αυξάνουν το χρέος. Γιατί, όπως είπε, ναι, μεν υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι αυξήθηκε το χρέος και μετά, έστω και μετά από το κούρεμα, όμως αυτό το πράγμα συμβαίνει γιατί υπάρχουν και πολλά ελλείμματα και δεν μπορούν να καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα. Γι' αυτό το λόγο. Άρα, τι λέει ο κ. Βενιζέλος, ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαβαρά, προσπαθούν να διαμορφώσουν τέτοιες συνθήκες στη δημόσια διοίκηση, ώστε να εξισορροπηθούν τα πράγματα, να υπάρξει προϋπολογισμός ο οποίος να είναι βιώσιμος και βεβαίως το χρέος από τη μία μέρα στην άλλη θα αρχίσει να γίνεται και αυτό βιώσιμο όταν δεν υπάρχει έλλειμμα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά ανέφερε και την φράση ότι κάποιοι λένε ότι θα σώσουμε τη χώρα, δεν θα σώσουμε τους ανθρώπους. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι η χώρα είναι οι ίδιοι άνθρωποι, η πατρίδα είναι οι ίδιοι άνθρωποι και αν σωθεί η πατρίδα σώζονται και οι άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχει μια, αν μπορούσα να πω, αλληλοαντιπαράθεση μεταξύ εκφράσεων και απόψεων, μάλιστα, μεταξύ των κομμάτων του αντιμνημονιακού τόξου και των κομμάτων του μνημονιακού τόξου, αν το μπορούμε να πούμε. Κάπως έτσι δηλαδή διαμορφώθηκε οι δύο πρώτες ημέρες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά, ναι. Δεν ξέρω αν είχες τη δυνατότητα να συνομιλήσεις με άλλες στελέχη της κυβέρνησης και τι ακριβώς απέσπασες αναφορικά με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη που μίλησα, σου είπα και πριν, για τον Ε65, το βασικό έργο υποδομής πλέον που καθυστερεί στη Δυτική Μακεδονία και δεν ολοκληρώθηκε, που θα συνδέει τα Γρεβενά με τον, ναι, άξονα, την Εθνική Οδό και την Αθήνα. Είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα κοιτάξει να το προχωρήσει σύντομα. Και ο κύριος Μανιάτης που ήταν από πλευράς των υπουργών που συμμετέχουν στη συγκυβέρνηση, ναι, γιατί το Πασόκ συμμετέχει με λιγότερους υπουργούς, mm-hmm, παρόντες ήταν ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Μανιάτης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν παρόντες στην σύσκεψη αυτή. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι ήταν να έρθει πριν από λίγο καιρό, λόγω των γεγονότων με την ΕΡΤ δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά με την πρώτη ευκαιρία θα μπορέσει να έρθει. Όπως ο κύριος Μανιάτης επιφυλάσσεται να έρθει μέσω στους επόμενους μήνες, για να συζητηθούν διάφορα θέματα που αφορούν το περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα με ό,τι έχει να κάνει με τη δραστηριότητα της ΔΕΗ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, άλλα στελέχη δεν είδα καθόλου από τη Δυτική Μακεδονία. Μόνο ο Πάρης Κουκουλόπουλος ήταν παρόν στην όλη σύσκεψη. Κάτι που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί και πολιτευτές του Πασόκ, αλλά και πολλά στελέχη του Πασόκ που στις προηγούμενες συνεδριάσεις στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη ήταν παρόντες. Πλέον δεν ήρθαν. Αυτό πώς μπορούμε να το μεταφράζουμε, ποια είναι η δική σου η εκτίμηση? Καταδεικνύει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να παραμένει σχετικά χαμηλά στα ποσοστά? Νομίζω ότι τα στελέχη, επειδή δεν η έλλειψη στελεχών και η μη παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι κάποιοι ίσως είναι απογοητευμένοι, κάποιοι ίσως θέλουν να κόψουν τις σχέσεις τους με το κόμμα γενικότερα. Και κάποιοι ίσως, επειδή βλέπουν χαμηλά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, να θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχουν παρουσία. Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, να επικοινωνήσουμε. Σε τέτοια γεγονότα. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση το οποίο μέχρι πρώτη
ένα κόμμα σαν το Πασόκ να μην έχει τόσα στελέχη σε μια τέτοια εκδήλωση όπως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, υπήρχαν εκεί συζητήσεις, Μιχάλη, στο περιθώριο βεβαίως της έκθεσης, με το τι προτίθενται να κάνουν. Και ο κύριος Γουρός και ο κύριος Τζιτζικώστας, ο κύριος Γουρός ο πρόεδρος του ΕΜΠΕ, αλλά και ο κύριος Τζιτζικώστας της Περιφερειάρχης και της Κεντρικής Μακεδονίας που ήταν παρόντες, διατύπωσαν επιφυλάξεις. Είπαν ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα η επικείμενη αλλαγή στις εκλογές των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ήταν εκεί και ο κύριος Ασκούνης. Και γενικότερα από το Πασόκ, με όσους είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω για αυτό το θέμα, διατηρούν επιφυλάξεις από το Πασόκ. Και δεν ξέρουν ακόμα αν ψηφίσουν αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή τροπολογία που θα κατέβει για να αλλάξει την διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Mm-hmm. Το εκλογικό σύστημα, δηλαδή να χωριστούν οι δήμαρχοι περιφερειάρχες με τους δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακά συμβούλια να είναι ανεξάρτητα. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή ρώτησα διευκρινιστικά τι πρόκειται να συμβεί, είπαν ότι θα είναι κανονικά 4 ψηφοδέλτια δημάρχων, περιφερειακών, δημοτικών συμβούλων και περιφερειακών συμβούλων. Δεν θα είναι αναγκαίο κάποιος υποψήφιος περιφερειάρχης ή υποψήφιος δήμαρχος να πει τα ονόματα αυτών που θα καταρτίσουν συνδυασμό. Γιατί ακούστηκαν κάποιες φήμες τον τελευταίο καιρό που είπαν ότι θα πρέπει να καταθέσουν κάποια ονόματα ως υποψήφιοι περιφερειακοί δημοτικοί σύμβουλοι. Θα ανεξαρτοποιηθεί τελείως ο υποψήφιος περιφερειάρχης και υποψήφιος δήμαρχος με τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Αν πρόσκειται στην πλευρά του κάθε περιφερειάρχη και δημάρχου, αυτό υποψηφίου δεν θα παίζει ρόλο. Ουσιαστικά τα δύο ψηφοδέλτια θα είναι τελείως ανεξάρτητα και ο καθένας θα κάνει τον δικό του αγώνα για να εκλεγεί. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό θεωρείς, Μιχάλη, ότι θα δυσχεραίνει περισσότερο το θέμα των υποψηφίων δημάρχων ή περιφερειαρχών αντίστοιχα? Δηλαδή είναι προτιμότερο να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός? Έχουμε πληθώρα υποψηφίων περιφερειαρχών και δημάρχων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο σε αυτή την περίπτωση. Και βεβαίως από ό,τι φαίνεται από την πολιτική που προσπαθεί να ακολουθήσει η κυβέρνηση σε αυτό το επίπεδο, θέλει να ξεκόψει τελείως το θέμα, αυτά που είχαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή κομματικούς συνδυασμούς, κομματικές ουσιαστικά ομάδες που δημιουργούνταν από κομματικά στελέχη για να κατεβούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουν η τοπική αυτοδιοίκηση προφανώς να εκπροσωπείται από προσωπικότητες και όχι από κομματικές ομάδες. Αυτό βγαίνει κοινή διαπίστωση. Το Πασόκ είναι επιφυλακτικό πάνω σε αυτή την απόφαση, όμως μάλλον θα γίνουν κάποιες διαβουλεύσεις και θα περάσει αυτό το σύστημα. Έτσι στις 25 Μαΐου 2014 θα έχουμε ένα πλήρως διαφορετικό τοπίο σε αυτοδιοικητικές εκλογές, με την έννοια ότι πλέον καταργούνται οι συνδυασμοί, καταργούνται τα κομματικά χρήματα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο. Ίσως δώσουν κάποια κόμματα χρήσμα, αλλά χάνουν την αξία τους αφού δεν θα υπάρχει από κάτω κάποιος συνδυασμός για να το στηρίζει. Και βεβαίως θα μπορεί κάποιος πολίτης, ο οποίος θέλει να ψηφίσει έναν δήμαρχο της αρεσκίας του, να επιλέγει οποιονδήποτε δημοτικό ή περιφερειακό σύμβουλο θέλει, χωρίς να έχει δέσμευση να προέρχεται από το κόμμα που είναι και ο ίδιος ο δήμαρχος ή από το συνδυασμό που κατεβαίνει ο ίδιος ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Μάλιστα. Και λίγο πριν να κλείσουμε, Μιχάλη, επειδή επισκέφτηκες την έκθεση, συνομίλησες με αρκετούς εκθέτες, θέλω να μου μεταφέρεις και λίγο το κλίμα, διότι εντός των εγκαταστάσεων είναι πιο γιορτινό από ό,τι είναι τουλάχιστον έξω. Το κλίμα γενικότερα, Βάσο, δεν είναι θετικό, δεν είναι η απήχηση αυτή η ίδια με τα προηγούμενα έτη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν είναι τόσος ο κόσμος. Περιμένουν μέσα στη βδομάδα, ίσως μόλις αρχίζει να χαλαρώνει λίγο το από πολιτικής απόψης το κλίμα, να έρθει κόσμος και να επισκεφτεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εκθέτες προσπαθούν να είναι αισιόδοξοι, με την έννοια ότι η κρίση είναι ένα μέρος, μεγάλο μέρος της κρίσης έχει περάσει. Το είπε και σήμερα και ο κ. Βενιζέλος. Ουσιαστικά έχουμε ακόμα ανηφόρα, αλλά είμαστε έχουμε διανύσει τα 4/5 της διαδρομής. Αυτό είπε και δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαμβάνονται αυτό οι ίδιοι οι πολίτες, βέβαια. Ακόμα στην τσέπη τους δεν μπορούν να το αντιληφθούν, ακόμα στην κοινωνική πραγματικότητα δεν μπορούν να το αντιληφθούν και βεβαίως στην όλη διαδικασία που γίνεται στην αγορά, στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στο κράτος, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό το πράγμα το λένε και οι πολίτες και οι εκθέτες και οι επιχειρηματίες που συνομίλησα και οι φορείς της Βορείου Ελλάδος αλλά και γενικότερα της χώρας που είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω. Όλοι λένε ότι είναι κακή η κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς θα ακολουθήσει ο χειμώνας, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Από εκεί και πέρα, και από τη μια πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αυτά που άκουσα από επίσημα κυβερνητικά χείλη είναι ότι περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή.
θα έρθουν καλύτερες ημέρες, να είστε αισιόδοξοι, γιατί το 2014 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης. Αυτό το επισήμανε και ο κύριος Χατζηδάκης χθες που είχε την ευκαιρία συνομιλίας, αλλά και ο κύριος Βενιζέλου σήμερα στην ομιλία του. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Γραφιώτη για το πλήρες ρεπορτάζ και την ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη.